Τους αγρότες του νομού καλεί η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Άρτας Φιλιππιάδας να προσέρχονται στα γραφεία της για την ενεργοποίηση των ατομικών τους δικαιωμάτων. Στις κατατόπους αγροτικές ενώσεις καλούνται να προσέλθουν οι αγρότες όλης της χώρας για την ενεργοποίηση των ατομικών δικαιωμάτων. Η Πασαγιάς καθόρισε τον τιμοκατάλογο με τα ποσά που θα κληθούν να καταβάλουν οι αγρότες με έναν ενιαίο τιμοκατάλογο για όλες τις περιοχές. Μάλιστα, είχε ζητηθεί η ανάγκη πραγματοποίησης δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού έτσι ώστε το κόστος της ενεργοποίησης των δικαιωμάτων των παραγωγών για όλους τους δικαιούχους να καλυφθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ωστόσο, η κυβέρνηση αποφάσισε ότι το κόστος θα αναλυφθεί μόνο για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Άρτας Φιλιππιάδας, Βαγγέλης Βαγγέλης, αναφέρεται στο νέο καθεστώς αυτό της ψηφιακής χαρτογράφησης, καλώντας τους αγρότες να μην παρακάμψουν αυτή τη διαδικασία. Πρέπει να δηλωθούν όλες οι καλλιέργειες, γι' αυτό όλοι οι καλλιεργητές δεν πρέπει να μιλήσουν. Πρέπει να είναι σε συνεννόηση με εμάς την Ένωση, με τους πρόεδρους των συνεταιρισμών τους, ώστε να καταγραφούν σωστά τα κτήματα που έχουν, οι καλλιέργειες που έχουν, γιατί φέτος θα γίνει ψηφιοποίηση με ηλεκτρονικό σύστημα στα κομπιούτερς. Θα είναι μια αρχή ίσως και για το κτηματολόγιο. Γι' αυτό καλό είναι όλοι μαζί να προσπαθήσουμε και πιστεύουμε θα το πετύχουμε να γίνει σωστή καταγραφή των αγροτιμαχίων χωρίς διαφορές ώστε να καταβάλλονται χωρίς προβλήματα και προσκόμματα και οι αναλογούσες επιδοτήσεις. Θα έπρεπε να είχε ξεκινήσει από τέλος Οκτωβρίου του 2008 γιατί όπως είπαμε φέτος έχει αλλάξει το σύστημα. Γίνεται μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών ψηφιοποίηση στους χάρτες, είναι πολύ πιο δύσκολο, απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες, περισσότερη δουλειά.